Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο 12ο επεισόδιο του vlog μας. Είμαστε εδώ για άλλη μια φορά και πάμε να ξεκινήσουμε τη μέρα μας. Κυριακούλα σήμερα και όπως βλέπετε έχω κάνει ένα απλό μακιγιάζ λιτό. Θα πάω να βγάλω κανένα δύο φωτογραφίες ακόμα που σας έχω συνηθίσει άλλωστε γιατί τελευταία κάνω και το μοντέλο. Οπότε γι' αυτό λόγω αυτό το μακιγιάζ, γι' αυτό έτσι βάφτηκα λίγο ιδιαίτερα. Ελπίζω να σας αρέσει το μακιγιάζ που κάνει λίγο ένα πιο σκιστό ματάκι. Και το μαλλί δεν ξέρω αν θα το έχω πιεσμένο πάνω, αν θα το αφήσω κάτω, θα δούμε. Ίσως βγάλω ένα με δύο outfit. Θα σας δείξω εννοείται τι θα φοράω και τι θα βγάλω. Θα σας φοράω παρέα μαζί μου ούτως ή άλλως. Και θα πάμε μετά μια βόλτα από τη Μηχανιώνα και που είναι η πεθερά μου. Να τους δούμε λίγο. Και τα φυτουργάζω εκεί πέρα θα μαζευτούμε. Και έτσι γενικά θα είμαστε μια μεγάλη παρέα για να δούμε λίγο ένα στον άλλο. Γιατί το κάνω αυτό που και που. Μαζευόμαστε εκεί στην πεθερά και βλέπουμε λίγο και τους γονείς του Λάζαρου αλλά και τους υπόλοιπους που έχουν να δούμε εκεί στην πλευρά εκείνη που είναι από την άλλη μεριά τη Θεσσαλονίκη. Αυτά θα ετοιμαστώ να ντυθώ. Και θα φύγουμε, οπότε θα σας πάρω παρέα μαζί μου, εννοείται. Και αυτά, τα λέμε. Τελικά τα μαλλιά τα άφησα. Και θα αφήσουμε το μαλάκο στη γιαγιά του και θα πάμε εμείς τη φωτογράφησή μας και μετά στη βολτούλα μας. Εδώ που λέτε, ήρθαμε για φωτογράφηση, έχει φοβερό κρύο. Και εδώ το μοντέλο μας η Σοφία. Έχει πολύ κρύο. Εγώ ήρθα καλοκαιρινός, τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Τον έφερα σε ένα σημείο. Βασικά αυτός με έφερε, εσύ ήθελες να έρθουμε εδώ πέρα, εγώ άλλο ήθελα. Στη θάλασσα, χειμωνιάτικα. Εκεί η θάλασσα είχε πόντια. Αχ, έχει λάσπες, ναι. Πάτε από εδώ από τα μπάζα. Πάει η Σοφία, λες και είναι. Πάτα στο τσιμάνι. Αυτό χαρπατάκι ωραία μου πηγαίνει, η Ιωάννα στον καμπατζό, στο μπλουζάκι. Με όμορφη εξύπνια. Στη θάλασσα, κορίτσια. Το outfit. Ένα total white τοίχο για να κάνει δεχτής και το πορτοκαλί μου. Εκεί που ήρθαμε. Εκεί που είσαι ήμουν και εδώ που είμαι θα έρθεις. Καλά να τα παθαίνεις αφού δεν θες να μαθείς. Α, και ο Φίνικας εδώ. Εδώ είναι το σπότ που ερχόμαστε συνήθως το καλοκαίρι για να βγάλουμε φωτογραφίες, αλλά ήταν λάθος του Λάζαρου ιδέα να έρθουμε εδώ, του αρέσει. Αλλά έχει γίνει χάλια ο τόπος, ο δρόμος, λάσπη και βρωμιά. Και άσε που έχει πέσει και το περβαζάκι που έχει εδώ πέρα για να κάθονται για να ψαρεύουν οι κυριούλιδες. Και έχει πέσει. Μάλλον από το πολύ του βροχή και από το κύμα χάλασε μετά από τόσα χρόνια και έπεσε. Πόσο να αντέξει και αυτό το δόλιο. Ωραία είναι αυτό, μήπως να μείνω με αυτό. Μείνε, ρε. Ιωάννα, με αυτό θα μείνω. Γεια σας. Εδώ στην είχα κάνει και τα γενέθλιά μου εδώ στο εκκλησάκι και βλέπουμε ότι ο δρόμος σου πάει λιγοστεύει. Είχε έρθει η θάλασσα πιο έξω. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Ήρθε η ώρα να στολίσουμε. Θα στολίσουμε! Ε! Γεια! Εσύ θα στολίσεις μαζί μας? Γιατί? Δεν θέλω! Δεν είσαι σε μου, το Βασίλης εκεί! Τι είναι? Η παρέα μου! Να σας βάλουμε ένα τσάι, ένα καφέ, κύριε Βασίλη! Τι θέλετε? Αυτός ο Βασίλης τι έπαθε, μέθησε! Μέθησε! Ναι! Ξύπνα η Βασίλη! Γεια σας! Μουα! Επιτέλους θα ξεκουραστώ τον σαύρο που έκανα και θα πάω να στολίσω το δέντρο! Έτοιμος! Πάμε να στολίσουμε το δέντρο! Ναι! Φύγαμε! Στέλνει από τη Ρωσία, έχουν έρθει με μεταφορική από την Κίνα, ξέρω. Πώς λέγονται αυτά, ρε? Γιάννη, πώς λέγονται αυτά? Σνιγκούρατσκα! Σνιγκούρατσκα, δά! Για το σνιγκούρατσκα! Και ο Άι Βασίλης σε άλλη μορφή, με γαλάζια. Θα με κουρέψετε? Ναι, βεβαίως. Α!
Ο κόσμος περιμένει να κάνεις μια οργάνωση κουζίνας. Α, ναι, οπωσδήποτε. Πρέπει να έρθεις, μου το υποσχέθηκες. Μαμά! Δύο δάχτυλα και ίσια πίσω. Δύο δάχτυλα και λίγο εδώ, λίγο πολύ χαμηλά. Έλα τσάκ. Δηλαδή μέχρι πού θα φτάσει το μαλλί μου, μέχρι πού θα ξεκινάει. Ούτε καν. Ούτε καν. Δύο δάχτυλα. Πες μου. Εγώ έκανα μεγάλη αλλαγή στα μαλλιά μου, θα δείτε μετά. Μετά θα δείτε την αλλαγή. Γελάσαν όλοι. Όχι, όχι. Δύο δάχτυλα, γιατί άντε, κρίμα, τόσο καιρό τα μεγαλώνουν. Ναι, αλλά το μαλλί αυτό δεν είναι μαλλί, αυτό είναι κουρτίνα. Το βάζουμε στο μαγαζί, στο χρυσαλίστρα. Ναι, επειδή είναι χειμώνα, έρχεται βαρύ να στενόμαστε κάπως. Να κουκουλώναμε με αυτό. Εσύ και η Ραπουντζέ. Κομμότρια τώρα κάνει υπομονή μαζί μας. Μα δεν μ' αρέσουν οι άλλοι κουρτίνα από εδώ. Καταλαβαίνω. Δεν μα φαίνονται μύτε, θα είναι χαμηλά. Άντε, να στολίσουμε. Λοιπόν, από το ένα σημείο στο άλλο. Γιάννη, με την τσάντα πού θα πα. Κακόχο τη μου έχει εδώ, μα πρέπει να τη βάλει άσπρα φώτα και αυτήν. Επιστρέψαμε σπιτάκι και ουσιαστικά αυτό είναι το κούρεμα που έκανα. Έκανα απλά δύο ωφέλειες και λίγο ένα καθαρισματάκι κάτω. Δεν έκανα κάτι το σπουδαίο. Καρέ, δεν είμαι έτοιμη να κάνω όπως σας είπα ακόμη. Ίσως πολύ πιο μετά θα δείξει προς το παρόν αυτό. Sorry Margie, αλλά δεν. Αυτό είναι. Μελάκι, μελάκι μου, χαίρεσαι που γυρίσαμε σπίτι. Χαίρεσαι. Πέρασες καλά. Με τέτοιο χρυλάκι είναι ώρα για τζάκι. Αυτό είναι προς άναμα. Είναι μπαμπάς μου τώρα, λίγο έτσι. Δεν γράφει το μαλλί πάνω σε αυτό το πορτοκαλό κίτρινο μου στραντή μπλουζάκι, ε. Ιωάννα, το καμπατζόν, να ξέρεις, έχει καταχωρηθεί ήδη στην τουλάπα μου. Μπορείς να καθίσεις εσύ να θες το μαύρο το φόρεμα και εγώ θα πάρω αυτή την μπλούζα. Είναι και χουχουλιάρικα. Μάιλο. Κάποιος τρελάθηκε. Κάποιος τρελάθηκε. Μάιλο. Τρελάθηκες. Τρελάθηκες με την παντόφλα του μπαμπά. Που είναι άλλα ακόμα σκυλάκι. Πού είσαι. Πού είσαι. Έφαγα τον κόσμο όλο να σε βρω. Πού είσαι. Αρέσει το σκυλί. Και κάπου εδώ λέω να κλείσω αυτό το vlog γιατί δεν ξέρω κιόλας τι έχω τραβήξει, τι υπάρχει, τι δεν υπάρχει πια. Θα τα πούμε αύριο εμείς, φίλα φιλιά. Bye.